Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην τηλεοπτική μας συνάντηση. Βραδιά Τρίτης, οι αυτοψίες, ο Κώστας Μαυρίδης στις οθόνες σας για την επόμενη περίπου μία ώρα εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Στην απόψινή μας εκπομπή, πολιτική συζήτηση με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, θα προσπαθήσουμε, θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε πτυχές της επικαιρότητας και όχι μόνο. Τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό. Ξεκινώ γρήγορα με τις συστάσεις για να κερδίσουμε χρόνο. Δεξιά μου και όχι ως δεξιός εκπρόσωπος, ο βουλευτής του Νομού Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπως ακριβώς λέγεται, ο Θέμης Μουμουλίδης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Στην κάμερα είμαι σωστά αριστερά είμαι. Ναι, όπως βλέπουν οι τηλεθέατες, έτσι ακριβώς είστε από αριστερά. Από αριστερά μου και μάλλον το ανάποδο, δεξιά τον βλέπετε στις οθόνες σας, ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Στάθης ο Κωνσταντινίδης, επίσης του Νομού Κοζάνης. Απέναντι από τα δεξιά που λέμε κι εμείς. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη. Δυσκολεύεστε να πείτε τη λέξη αριστερά, λέτε απέναντι από τα δεξιά. Σωστό και αυτό. Χαριτολογώντας. Καλησπέρα και στους τηλεθέατες. Ελπίζω να έχουμε μια επικοδομητική κουβέντα για το καλό της ενημέρωσης των τηλεθεατών μας. Θα ξεκινήσω από την επικαιρότητα, καθώς σε λίγες ημέρες έχουμε την κατάθεση του προϋπολογισμού, κύριε Μουμουλίδη, οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός λένε ότι έχουμε ξεφύγει από τα μνημόνια και μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Μάλιστα, λένε ότι είναι ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός, χωρίς εναγκαλισμούς και δεσμεύσεις των μέχρι πρότινος δανειστών. Τι λέτε εσείς, πάμε πραγματικά σε αλλαγή σελίδας? Για να κάνω ακριβώς το ίδιο ερώτημα και στον κύριο Κωνσταντινίδη, κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία βλέπει αλλαγή σελίδας? Κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός ψηφίζεται, μπαίνει αυτή τη βδομάδα προς ψήφιση, η επεξεργασία του έχει γίνει ήδη από τις αρμόδιες επιτροπές. Προφανώς είναι ο πρώτος μετά την κρίση προϋπολογισμός. Είναι ένας προϋπολογισμός που είναι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά κυρίως, όπως ξέρουμε, οι προϋπολογισμοί αποτυπώνουν κυρίως την πολιτική βούληση, τις πολιτικές επιλογές κάθε κυβέρνησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός είναι ένας προϋπολογισμός, θα έλεγα, αισιόδοξος και σε κάποιες περιπτώσεις συγκρατημένα αισιόδοξος. Με την έννοια ότι περιλαμβάνει μία σειρά ευεργετικών μέτρων από τη στιγμή που τελειώσαμε με την επιτροπή και όχι με τα μνημόνια, αυτό πρέπει να το βλέπουμε. Είμαστε σε μεταμνημονιακή εποχή. Νομίζω ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι με σύνεση και συνένεση μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη επόμενη μέρα. Ένας προϋπολογισμός του οποίου το κοινωνικό αποτύπωμα φαίνεται. Η κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο να ενισχύσει τους ασθενείς, τους οικονομικά ασθενείς. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της κυβέρνησης. Θα τα καταφέρει τελικά να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος και της Θεσσαλονίκης που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, την ώρα που παραμένουν πολύ υψηλοί οι στόχοι και τα νούμερα του πλεονάσματος? Νομίζω κύριε Μαυρίδη, ότι με μαθηματική ακρίβεια και με ορολογιακή ακρίβεια υλοποιείται το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2018. Γι' αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Κάθε εβδομάδα, όπως βλέπετε, και σε κάθε συνεδρία έρχονται καινούργια μέτρα από την αύξηση του κατώτατου μισθού, από τη μη περικοπή συντάξεων και μια σειρά από το μέρισμα που δίνεται για τρίτη χρονιά και μια σειρά άλλων ευεργετικών διατάξεων. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος πια ότι μπαίνουμε σε μια καλύτερη εποχή. Στο χέρι μας είναι, στο χέρι του πολιτικού συστήματος είναι να αξιοποιήσει όλες αυτές τις ευκαιρίες τις οποίες οδήγησε αυτή η κυβέρνηση την χώρα. Θα φέρετε ψήφιση, τροπολογία για την μη κατάργηση των συντάξεων, γιατί πρέπει να περάσει από τη Βουλή, όπως ξέρω. Μπαίνει αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται και τελειώνει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όλες οι εξαγγελίες του προγράμματος της Θεσσαλονίκης του προηγούμενου Σεπτεμβρίου υλοποιούνται με ορολογιακή ακρίβεια, όπως σας είπα, και αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο. Βλέπετε κι εσείς τόσο αισιόδοξα όπως τα περιέγραψε ο κ. Μουμουλίδης? Πράγματι, πάμε σε μια αλλαγή σελίδας. Συγκρατημένα, μεν είπε σε μερικές, και οφείλω να το ομολογήσω, περιπτώσεις, αλλά ουσιαστικά μίλησε για αλλαγή σελίδας. Κύριε Μαυρίδη, δεν θα το έλεγα. Είμαι υποχρεωμένος να αντιλέξω, όχι στο πλαίσιο μιας στήρας αντιπολίτευσης, αλλά με τις διαπιστώσεις που γίνονται καθημερινά και από αυτές που απορρέουν από τον προϋπολογισμό και από τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει η παρούσα συγκυβέρνηση ακόμα και μετά την λήξη του προγράμματος, και οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στην τρέχουσα χρονιά αλλά και στην επόμενη, αλλά έχουν και βάθος και ορίζοντα
πολλών ετών, δεδομένου ότι έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις, λόγω κυρίως των παλινοδιών που σημειώθηκαν την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης από τους εταίρους, τους κυβερνητικούς εταίρους, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Λέτε για την περίοδο Βαρουφάκη, αυτό περιγράφεται. Ασφαλώς μιλάω για εκείνη την περίοδο, αλλά και τις όσες ακολούθησαν μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, όπου μας είχαν υποσχεθεί ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Τουναντίον επιβλήθηκαν δυσβάσταχτα μέτρα στην οικονομία και στην κοινωνία, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί μια απίστευτη αφέμαξη ο ελληνικός λαός, υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις, και ως αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το να κατρακυλάει στις διεθνείς κατατάξεις η αξιολόγηση της χώρας, ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο κάθε μέρα βλέπουμε ότι υπόκειται συνεχείς δυσμενές αξιολογήσεις, έχει χάσει την κεφαλαιοποίησή του, με αποτέλεσμα, ξαναλέω, να μην υπάρχει στην πραγματικότητα η προβαλλόμενη οικονομική αισιοδοξία που προσπαθεί τέλος πάντων να διαφημίσει η κυβέρνηση. Στον αντίποδα πάντως λέει, λοιπόν, η κυβέρνηση δίνω μέρισμα, δεν κόβω συντάξεις. Είναι ένας προεκλογικός προϋπολογισμός, κύριε Μαυρίδη. Είναι ένας προεκλογικός προϋπολογισμός. Μπαίνουμε εκ των πραγμάτων σε προεκλογική περίοδο, δυστυχώς παρατεταμένη, λόγω και της σύμπτωσης των πολλαπλών εκλογικών διαδικασιών, με παράλληλα ανοιχτά εθνικά ζητήματα, που καθιστούν όλη αυτή την περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη και με πολλούς κινδύνους για τη χώρα. Είπα προηγουμένως ότι είναι ένας προεκλογικός προϋπολογισμός, διότι προσπαθεί πράγματι η κυβέρνηση με την παροχολογία, η οποία πολλές φορές ξεφεύγει των δυνατοτήτων της χώρας, να δεσμεύσει, κυρίως θα έλεγα εγώ, να ναρκοθετήσει την επόμενη κυβέρνηση, που σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου να κάνω φυσικά, ένα διάλογο. Παρακαλώ. Καταρχάς, θα πρέπει να ομολογήσουμε, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι τη μία και μοναδική περικοπή συντάξεων που δεσμεύτηκε λόγω των διεθνών υποχρεώσεων της η χώρα, επομένως και η κυβέρνηση, να κάνει, την ακυρώνει με νομοθετική ρύθμιση, έτσι, με τροπολογία. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση δεν έκοψε καμία σύνταξη, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, κυρίως Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει κάνει 23 περικοπές συντάξεις. Επομένως, τα νούμερα δεν αντέχουν σε σύγκριση και κριτική. Εγώ αντιλαμβάνομαι την επιθυμία των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, των εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας, να υπερασπιστούν κάτι. Δεν μπορεί όμως επί 4 χρόνια να αναπαράγουμε την ίδια πολιτική. Η ατζέντα αλλάζει καθημερινά, η πολιτική γίνεται δυναμική και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Υπάρχουν καθημερινά αλλαγές και δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε. Είναι σαν το γνωστό μοτίβο, το ότι θέλουμε εκλογές και τις θέλουμε τώρα, σαν το σύνθημα του Μάη του 68 έχει γίνει. Λοιπόν, από την άλλη, ένα άλλο νούμερο το οποίο είναι ισχυρό, ως κυβέρνηση είναι γνωστό ότι τον Ιανουάριο του 2015 παραλάβουμε ένα ταμείο, ένα εθνικό ταμείο, εξαιρετικά διαλυμένο, ύψους 500 εκατομμυρίων. Σήμερα ξέρουμε όλοι το αποθυμωτικό της ελληνικής, του ελληνικού κράτους ξεπερνάει τα 21 δισεκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι αριθμοί τους οποίους δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, και μπορούμε, αντί να μαυρίζουμε τις ψυχές του κόσμου, να παλέψουμε για την μεγαλύτερη συμμετοχή, για την μεγαλύτερη κριτική αντίληψη της κοινωνίας και για την τελική κρίση, όποια και να είναι αυτή, την ημέρα που θα, τον επόμενο Οκτώβριο, που πιστεύω ότι θα γίνουν οι εκλογές. Θα δώσετε περισσότερο. Κύριε Μαυρίδη, ναι. Ζήτω συγγνώμη για την παρέμβαση. Παρακαλώ, πάρτε και εσείς ένα σχόλιο. Δυναμική συζήτηση. Ελάτε. Εφόσον είναι ευγενική, ας είναι και δυναμική. Η δίωξη της εκπομπής είναι. Δεν σας διέκοψα, η ενεργή δυναμική συζήτηση. Δεν θα το πράξω, να είστε σίγουρος. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια της εκάστοτε κυβέρνησης να εξοραίσει τα πεπραγμένα της, αλλά εδώ δεν υπάρχει κανένα θεμέλιο πραγματικό. Και δυστυχώς αναγκάζομαι να πω ότι ο καλός συνάδελφος, ο κύριος βουλευτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λάθος, αφενός για δύο λόγους. Αφενός γιατί υπήρξαν πάρα πολύ σοβαρές επιβαρύνσεις φορολογικές και περικοπές των εισοδημάτων και των συντάξεων από την τετραετή, κατά την τετραετή αυτή η διακυβέρνηση,
από την πλευρά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Δεν ξέρω αν θα είχε νόημα να τις ονομάσουμε μία προς μία. Υπήρξαν 27 φορολογικές επιβαρύνσεις. Τις έχω μπροστά μου. Καμία λέει. Γιατί, λέτε εμέσως. Όχι εμέσως, αμέσως. Εγώ μίλησα για 40 χαράτσια. Μίλησα για περικοπή συντάξεων. Κοιτάξτε, και για περικοπή συντάξεων ασφαλώς. Και στο ΕΚΑΣ δεν υπήρξε, σας παρακαλώ. Εσείς λέτε ότι αυξήθηκε το κόστος ζωής. Όχι, δεν λέω καθόλου αυτό. Εγώ μιλάω για αυξήσεις εμέσων και αμέσων φόρων. Και για περικοπή συντάξεων. Το ΕΚΑΣ δεν περιορίστηκε. Πάντα σε ένα άλλο κεφάλαιο. Ναι, ήταν δρομολογημένο να γίνει όμως αυτό, κύριε Κωνσταντίνο. Από πού ήταν δρομολογημένο? Από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν ήταν αποτέλεσμα, όχι, δεν ήταν καθόλου δρομολογημένο. Δεν είναι αποτέλεσμα, ήταν αποτέλεσμα του τρίτου μνημονίου. Ήταν αποτέλεσμα και πρόβλεψη του τρίτου μνημονίου. Με συγχωρείτε. Και από εκεί και πέρα υπήρξαν φορολογικές επιβαρύνσεις. Επιτρέψτε μου λίγο να ολοκληρώσω και φυσικά θα έχετε τη δυνατότητα να αντιλέξετε κι εσείς με τη σειρά σας. Υπήρχαν τεράστιες. Υπήρχε η αύξηση του ΦΠΑ, έτσι. Η υπαγωγή πάρα πολλών προϊόντων στον υψηλότερο συντελεστή του ΦΠΑ, η αύξηση του ένφια, έτσι, με την ένταξη, αυτές δεν ήταν φορολογικές επιβαρύνσεις, με την ένταξη και των αγροτεμαχίων και την υπαγωγή και των αγροτεμαχίων στην φορολόγηση μέσω του ένφια. Λοιπόν, υπήρξε η αύξηση των συντελεστών του συμπληρωματικού φόρου, υπήρξε η αύξηση των φορολογικών συντελεστών στους επιχειρηματίες, υπήρξε η αύξηση των φορολογικών συντελεστών στα εισοδήματα από ενίκια και βεβαίως υπήρξαν οι αυξήσεις στις εισφορές και στις κρατήσεις, οι οποίες επέφεραν αυτομάτως μείωση στο εισπρατώμενο από τους συνταξιούχους δικαιούμενο ποσό, με αποτέλεσμα τελικά να περιοριστεί η οικονομική δύναμη των πολιτών. Και αυτό είναι τελικά και το ζητούμενο, έτσι. Η οικονομική αντοχή, η οικονομική ικανότητα, αδιάψευστος μάρτυρας και κλείνω με αυτό, είναι η θεαματική αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Τόσο προς το δημόσιο, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τις τράπεζες. Μιλάμε για υπέρμετρα ποσά, για υπέρογκα ποσά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα, δεν μπορεί να διαφεύγει της προσοχής μας ή της συζήτησης μας το γεγονός ότι εμείς παραλάβαμε μια χώρα ως κυβέρνηση, μια χώρα ακριβώς κατεστραμμένη, ούτε περίπου κατεστραμμένη, χρεοκοπημένη, πτωχευμένη. Αυτό είναι αντικειμενικό. Δεν μπορεί λοιπόν να λειτουργούμε ως πολιτικό προσωπικό και επειδή ο κ. Κωνσταντίνης ανήκει στην νέα γενιά πολιτικών και του εύχομαι και καλή επιτυχία, δεν μπορεί να διαφεύγει της προσοχής μας ότι επί 40 χρόνια αυτή η χώρα οδηγήθηκε στην πτώχευση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια χώρα πτωχευμένη. Βεβαίως όφιλε να αντιδράσει για να αντιμετωπίσει. Μην μιλήσουμε για την κυβέρνηση. Ήμασταν πρώτοι της εξόδου. Πριν, μάλιστα, έκανε όχι, και δοκιμαστική με 500 εκατομμύρια ταμείο, τόσα παρέλαβε η κυβέρνηση αυτή και δεν διαψεύθηκε ποτέ από κανέναν. Δεν κάνει καμία έξοδο ούτε στις αγορές, ούτε από τα δεσμά σου. Είναι ακριβές. Θυμηθείτε τι συνέβαινε τον Φεβρουάριο του 2015 και πώς εμείς εκβιαστήκαμε προσπαθώντας να κερδίσουμε χρόνο να πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Παρακαλώ, γι' αυτό είμαστε το εδώ. Το Φεβρουάριο δεν διακόψατε τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την υπογραφή του παγώματος, της παράτασης της δανειακής σύμβασης με τους εταίρους μας. Από πού βρήκατε τα χρήματα, αν υπήρχαν μόνο 500 εκατομμύρια για την κάλυψη των ταμιακών αναγκών μέχρι εκείνη τη γνωστή περιβόητη περίοδο? Κύριε Κωνσταντινίδη, ακούστε, εδώ μπαίνουμε σε μια συζήτηση η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε να την κάνουμε και έχει να κάνει με το διεθνές οικονομικό τοπίο. Αναφερθήκατε σε ένα οικονομικό στοιχείο. Θα αναφερθώ και θα φτάσω και εκεί. Μιλήσατε για 500 εκατομμύρια και είναι ακριβές. Φτάνουμε, είναι ακριβές, διότι εμείς επιλέξαμε, βλέποντας τον διεθνή χάρτη, αυτό δηλαδή τον ευρωπαϊκό χάρτη, αυτό που θέλαμε και ως κυβέρνηση και ως κόμμα και αυτό που θέλουμε ακόμη να αλλάξουμε. Βλέπετε τι συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία είναι προς μεγάλη αμφισβήτηση από τις κοινωνίες. Με αποτέλεσμα οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, γιατί σήμερα στην Ευρώπη κυβερνάει το Λαϊκό Κόμμα, δεν κυβερνάει το Σοσιαλιστικό Κόμμα ή κανένα αριστερό μπλοκ. Κυβερνάει το Λαϊκό Κόμμα. Βλέπουμε λοιπόν όλη αυτή την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει ανάπτυξη, κύριε Μουμουλίδη, όλα αυτά. Ακούστε, και στη Γαλλία θεωρητικά ευημερούν οι αριθμοί, αλλά βλέπετε εκατομμύρια ανθρώπους και 90.000 αστυνομικούς να προσπαθούν να αναχαιτήσουν
ένα πραγματικό ξεσηκωμό, είναι μια νέα γαλλική επανάσταση. Η οποία δεν ξέρουμε που οδηγεί και εκεί πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Δηλαδή την ημέρα που μεταδίδει αυτή η εκπομπή, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι μαγνητοσκοπημένη, θα πρέπει να ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι θα συμβαίνει στη Γαλλία. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση όφιλε να ασκήσει μια άλλη πολιτική και την άσκησε μέσα από μια πρωτόγνωρη εμπειρία της με την διακυβέρνηση που δεν είχαμε και κατάφερε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε 2,5 εκατομμύρια μη δικαιούχους. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάτοικος αυτής της χώρας που να μην έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σημαντικές αλλαγές στον τομέα της υγείας. Σας θυμίζω ότι τα νοσοκομεία της περιοχής υπολειτουργούσαν όταν παραλάβαμε εμείς την κυβέρνηση. Σήμερα είναι σε θεαματικά καλύτερη, δεν είναι ιδανική, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, σε πολύ καλύτερη θέση. Αλλαγές στην παιδεία, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και εσχάτως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που η περιοχή μας υπολείπεται. Σημαντικές τομές στην κοινωνική πολιτική. Θεαματική μείωση της ανεργίας. Σε 3,5 χρόνια δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη που να έχει δείξει ένα παρόμοιο μοντέλο. Και αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά δεν μπορεί να εξαντλείται η αυστηρότητα με επικοινωνιακό τρόπο απέναντι σε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει καθημερινά ότι προσπαθεί. Λοιπόν, είναι μακρύς ο δρόμος ακόμη για την ελληνική κοινωνία. Πιστεύω ότι έχουμε ένα ορόσημο μπροστά μας που είναι οι μεθεπόμενες εκλογές, εκτιμώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Έχουμε το ορόσημο των επόμενων εκλογών, το μεθεπόμενο που είναι η απλή αναλογική. Και εκεί νομίζω, όπως και στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, τελειώνει κάθε εμφυλιοπολεμικό κλίμα και θα μιλούμε πραγματικά για δημιουργική πολιτική, για συνενετική πολιτική, δεδομένου ότι θα πρέπει να συνυπάρξουν δυνάμεις οι οποίες πρέπει να συγκλίνουν προγραμματικά. Θα μιλήσουμε πρώτη αυταπάτη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η περίοδος στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μουμουλίδης, ομολογημένη από τον σημερινό Πρωθυπουργό. Η δεύτερη αυταπάτη είναι βεβαίως ότι θα επικρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό θα το δείξουμε πάντως σε κάθε περίπτωση, κύριε Κωνσταντινίδη. Και οπωσδήποτε ότι θα ισχύσει η απλή αναλογική. Είναι σεβαστό. Μα κοιτάξτε τώρα. Ομνύεται στη δημοκρατία. Και αρνείστε την απλή αναλογική. Ναι. Θα έπρεπε η απλή αναλογική, είναι ξέρετε, αλήθεια. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη δεν το συνειδητοποιούμε. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε στη μικροκλίμακα. Την κυβερνησιμότητα και τη σταθερότητα της πολιτικής σταθερότητας. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Θα το βρούμε μπροστά μας με αυτό που εφαρμόσατε και στις δημοτικές. Όχι. Περιφερειακές εκλογές. Κύριε Κωνσταντινίδη, είστε νέος άνθρωπος. Δεν μπορεί να λέτε ότι η μεγαλύτερη δυνατή δημοκρατική και εσείς νεότατος είστε, κύριε Μουμουλίδη, και εσείς νεότατος είστε. Με, δεν λοιπόν, είμαι τόσο. Αλλά να το περιορίζετε το δικαίωμα, να λέω αυτό που πιστεύω. Να το λέτε. Απλά δεν μπορεί να αρνούμαστε. Έχουμε αλλάξει θέμα. Ότι λοιπόν, η απλή αναλογική είναι ένα όχι, γιατί είναι και το αυτοδιοικητικό που εκεί γίνει μια πολιτική. Κύριε Μουμουλίδη, εσείς λέτε ότι είναι η πολιτική δημοκρατία. Ο κύριος Κωνσταντινίδης λέει ότι είναι ακυβερνησία, ειδικά στην αυτοδιοίκηση. Όχι, κάνετε λάθος. Ο τοπικός δήμαρχος έχει. Δεν μπορεί να κυβερνιέται ένας πλανήτης, η πλειοψηφία ενός πλανήτη με την απλή αναλογική και η ελληνική κοινωνία να έχει μια σειρά ταμπού. Όχι, δεν γίνεται. Κάτι θα αλλάξει σε αυτή τη χώρα και εμείς είμαστε θειασότες και υπερασπιστές αυτών των βαθιών τομών που πρέπει να γίνουν στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν μπορεί να επανέλθει κανένα κόμμα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις εκλογές, χωρίς να έχουν αλλάξει τα πράγματα θεαματικά υπέρ του μέλλοντος της ελληνικής κοινωνίας. Και γι' αυτό είπε το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής, της Γαλλίας, της δεύτερης ή μία εκ των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων στην Ευρώπη, διότι αντιμετωπίζει, η Ευρώπη αντιμετώπισε πολύ καλά τους αριθμούς, πιάσαμε όλους τους στόχους μας και η ελληνική κυβέρνηση 4 χρόνια πιάνει τους στόχους της. Αυτό όμως πρέπει κάπου να οδηγήσει. Στην εκτόνωση. Εάν δεν οδηγήσει στην εκτόνωση, είμαστε πλέον ως κοινωνία, ως ευρωπαϊκή κοινωνία, μια κοινωνία που θα παραδοθεί στο έλεος των ακροδεξιών στοιχείων. Εάν αυτό θέλουμε, γι' αυτό μιλώ για την απλή αναλογική και γι' αυτό μιλώ για τη συνένεση. Η παραδοχή ότι η απλή αναλογική αποτελεί εκλογικό σύστημα σε όλο τον κόσμο, αν αυτό είπατε, είναι προφανώς λάθος. Όχι, είπα ότι η πλειοψηφία κυβερνείται με απλή αναλογική. Δεν κυβερνείται. Η Ευρώπη έχει. Σε ελάχιστες περιπτώσεις. Όχι, στις περισσότερες χώρες είναι ενισχυμένοι. Πώς δεν είναι, ενισχυμένοι είναι, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε λίγο. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει
το εκλογικό σύστημα να επιβάλλει τις συνενέσεις. Ενώ οι συνενέσεις οφείλουν να υπάρξουν μακριά από κοντόφθαλμες προσεγγίσεις και μακριά από ιδεολογικούς εγκλεβισμούς, ανεξαρτήτως του εκλογικού συστήματος, έτσι. Πάντως, κύριε Μουμουλίδη, πάντως στην περίπτωση που δήμαρχος εκλεγεί την δεύτερη Κυριακή ανατρέποντας το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, θα είναι όμοιρος της αντιπολίτευσης. Κύριε Μαυρίδη, ακούστε, έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά ακούστε τι συμβαίνει. Αυτό μιλάμε, είναι οι αριθμοί. Μιλάμε για ένα πολιτικό προσωπικό, δεν θα για ένα πολιτικό σύστημα. Δεν θα μπορεί να κάνει το όραμα για το οποίο τον έχει εκλέξει ο λαός, τον έχει υπερψηφίσει. Την εντολή που έχει πάρει. Την εντολή που έχει πάρει. Προφανώς όμως και η δική σας ανάγνωση μπορεί να ευσταθήσει, γιατί ο νομοθέτης λέει ότι πρέπει να αναζητήσει την ευρεία κοινωνική αποδοχή μέσα στο Δημοτικό του Συμβούλιο. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε πλέον με την αυθεντία του Δημάρχου, με την αυθεντία του ενός, είτε του Περιφερειάρχη, είτε του Δημάρχου. Έτσι. Θα πρέπει να αναζητήσουμε συνθέσεις και συνενέσεις. Μπορούμε να συζητάμε όρους για την περιοχή μας. Μακάρι. Μπορούμε να συζητάμε όρους για την περιοχή μας. Όπου δεν έχει γίνει ποτέ καμία προγραμματική σύγκληση. Ούτε σε επίπεδο συμπολίτευσης-συμπολίτευσης, ούτε σε επίπεδο συμπολίτευσης-αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα να έχουμε μία στήρα αντιπαράθεση επί σειρά δεκαετιών και να είμαστε μία περιοχή που υπολείπεται τη σύγχρονη πολιτική ανάγνωση εδώ και δεκαετίες. Και επίπεδο, να μην το σχολιάσουμε. Σε επίπεδο περιφέρειας υπήρξε σύμπληρωση. Σε επίπεδο περιφέρειας. Εννοείται εδώ. Εδώ. Προφανώς εννοείται τη σχέση του κ. Καρυπίδη με το αλλάζουν εποχή. Βεβαίως. Αυτό λέω. Βεβαίως. Κάναμε κριτική. Αλλά δεν θα μπορούσε. Κάναμε κριτική. Βλέπετε ότι δεν είναι όρος. Δεν είναι όρος. Κύριε Κωνσταντινίδη, δεν είναι αναγκαίος όρος. Ακούστε λίγο. Παρακαλώ. Επειδή μιλάμε για προσωπικές, για προσωπικότητες, για τον τρόπο καθένας, και εγώ σέβομαι πάρα πολύ φυσικά την προσωπικότητα του καθένας. Εγώ, του καθενός. Εγώ πριν εκλεγώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως αντιπολίτευση, είχα δηλώσει δημόσια ότι είμαι υπέρ των συνθέσεων. Δεν είμαι υπέρ του στήρου διαλόγου. Έκανα προτάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο και προτάσεις ως. Το ίδιο λέει και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, σε εθνικό επίπεδο. Κρινόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, άρα δεσμευόμενος να απευθυνθεί σε όλους τους πολιτικούς χώρους με τους οποίους μπορούν να υπάρξουν κοινές πολιτικές και να υπάρξουν συνενέσεις και να υπάρξουν ευρύτερες συνθέσεις. Αλήθεια είναι ότι σε θεωρητικό επίπεδο και από μπαλκόνι όλοι μιλούν για συνενέσεις, αλλά το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μας έχει δείξει ότι αυτό είναι. Αυτή λοιπόν είναι η περίοχη. Ίσως είναι, το ερώτημά μας είναι, ίσως δεν είμαστε όριμοι ακόμη. Κύριε Μαυρίδη, αν με επιτρέπετε μόνο μία πρόταση, τελικά, να πάμε βεβαίως για την πρώτη συζήτηση, αλλά να πω μόνο αυτό. Ενδεχομένως αυτή η παλινοδία, τέλος πάντων, που παρουσιάστηκε μετά το 2015 σε σχέση με τις προεκλογικές τότε δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ και την εφαρμογή ενός μνημονίου και από αυτόν τον χώρο, φαίνεται να μας αναγκάζει να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν σήμερα κοινά πεδία τα οποία γίνονται αποδεκτά από όλο τον κόσμο και στην οικονομία και στην παιδεία και στην κοινωνία και στις κοινωνικές πολιτικές, όπου εκεί θα πρέπει να υπάρξουν συνθέσεις και να μην μείνουμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Ωραία. Σε στήρες. Χαίρομαι λοιπόν ότι η καινούργια εποχή που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποδεκτή και από το πολιτικό προσωπικό, που μιλάει πλέον για συνέχεια και συνθέσεις. Σε ό,τι αφορά βέβαια. Καλώς ήρθατε στο ρεαλισμό, θα πω. Καλώς ήρθατε στο ρεαλισμό. Ποια είναι η εποχή. Εγώ κρατώ το αποτέλεσμα. Κύριε Κωνσταντινίδη, επιτρέψτε μου. Κρατώ το αποτέλεσμα. Επειδή με επικοινωνιακές ατάκες. Δεν είναι επικοινωνιακές. Δεν γίνεται δημόσιος διάλογος, διότι πρέπει να γνωρίζετε λόγω επαγγέλματος. Έχω καλύτερες ατάκες. Και για να γελάσουμε και για να σκεφτούμε. Αλλά και ο νομικός και το δικό μου έχει και την έννοια της χώρος της τέχνης επίσης. Λοιπόν, ακούστε, εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι, πέρα από τη γενικότερη πολιτική, να μας ενδιαφέρει και η μικρότερη κλίμακα που είναι η περιφέρειά μας ή η περιφερειακή μας ενότητα. Και εδώ δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε πολύ το παρελθόν του πολιτικού προσωπικού. Βλέπω σήμερα, διαβάζω διάφορες ανακοινώσεις εκπροσώπων του πολιτικού μας συστήματος, προφανώς από την αντιπολίτευση, με διάφορες κορώνες. Μιλούν, ας πούμε, για παράδειγμα, για την κατάργηση του κεφαλαίου που αφορά στο Μακεδονικό Αγώνα από τα βιβλία της Τρίτης Λυκείου. Είναι αλήθεια αυτό? Θα έρθουμε στο είναι σκουπιανό. Αλήθεια. Θα έρθουμε, δηλαδή, μπορεί κάποιος να το φέρει εδώ συζήτηση και να πει ότι ναι, είναι έτσι? Όχι. Προφανώς
πολιτικά αναλφάβητοι τα λένε αυτά. Δεσμεύεστε δηλαδή θα τα πούμε, ότι θα δεν τα πούμε. Υπάρχει αφαίρεση. Κύριε Κωνσταντίνη, νομίζω ότι είστε και στον τομέα της παιδείας. Εγώ θα χαρώ να υπάρξει τέτοια διάθεσή σας. Κύριε Κωνσταντίνη, αλήθεια, πρώτα λέμε από τους πολίτες. Αφού την πήγαμε τη συζήτηση εκεί, να την ανοίξουμε κανονικά την κουβέντα, αφού ξεκινήσαμε να μιλάμε για τους Σκοπιανούς. Πρώτα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το μάθημα, το κεφάλαιο υπάρχει στην τρίτη γυμνασίου. Μετά πρέπει να πούμε από πού φεύγει από την τρίτη λυκείου. Λοιπόν, άρα με μισές αλήθειες, επειδή έβγαλε μια εφημερίδα. Φεύγει δηλαδή. Από ένα κομμάτι. Από ένα κάποια κομμάτι. Άρα φεύγει. Από την τρίτη λυκείου. Ναι, αλλά το μάθημα υπάρχει. Το κεφάλαιο υπάρχει στην τρίτη γυμνασίου. Πώς είναι δυνατόν. Σύλλης, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν. Ακούστε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν. Να καταλάβω, κύριε Μουμουλίδη. Υπάρχει στο βιβλίο της τρίτης γυμνασίου, ακριβώς, διδάσκεται, καμία αντίρρηση, ένα μέρος, αλλά στην τρίτη ηλικίου δεν υπάρχει. Μαζί με άλλα, μαζί με τα... Άρα φεύγει δηλαδή. Μαζί με διάφορα κινήματα. Και ο λόγος που φεύγει είναι για να μην επιβαρύνεται το πρόγραμμα των σπουδών των μαθητών. Ο λόγος είναι προφανής, ναι, αυτός. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Με συγχωρείτε, κύριε Κωνσταντίνη, δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχει, αν είχε να κάνει με οτιδήποτε υπενήσεται κάποιος. Με οποιασδήποτε δεσμεύσει, θα φύγει και από την τρίτη γυμνασίου. Φεύγει, όχι. Μισό άρα το. Λοιπόν, βιαστήκαμε. Υπάρχει κοινή επιτροπή των δύο κρατών που συζητά για την ύλη των σχολικών βιβλίων. Βεβαίως. Αυτό αμφισβητείται από κάποιον. Βεβαίως, όχι. Υπάρχει. Βεβαίως. Αμφισβητείται ότι υπάρχει το μάθημα, το λοιπόν, κεφάλαιο. Επιτρέψτε μου λίγο, αφού την πάμε εκεί. Ζούμε σε μια περιοχή και έχουμε ανάγκη, δηλαδή. Τι ήταν αυτό που μας έβαλε στο τρυπάκι της κοινή επιτροπής για να ελέγξουν τα δικά μας βιβλία ή εμείς να ελέγξουμε τα δικά τους βιβλία. Κύριε Μαυρίδη, πηγαίνετε σε ένα άλλο κεφάλαιο, πηγαίνετε στο ζήτημα του Σκοπιανού ή Μακεδονικού, όπως θέλετε πείτε το, που είναι μια συζήτηση τεράστια και μπορούμε να την κάνουμε και νομίζω ότι κακώς δεν έχει γίνει και δημόσια και δημοκρατικά ότι στην περιοχή. Πρέπει μας. Να το συζητάμε περιοχή, και για την ενημέρωση και να μην έχουμε και την παραπληροφόρηση. Είμαστε η περιοχή, ναι, αλλά επί 6 μήνες. Η περιοχή παραπληροφορείται και το μόνο που γίνεται είναι να ακούμε εμπαθείς δηλώσεις και να δημιουργούνται φανατικές ομάδες και μάλιστα από το προσφυγικό στοιχείο της περιοχής. Από το στοιχείο. Πάμε το να κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια έτσι. Θα πρέπει να κάνουμε πρώτα και μια αυτοκριτική ως σύστημα. Να δούμε ότι επί 6 μήνες μολύνουμε το περιβάλλον και ερχόμαστε με καθυστέρηση 6 μηνών. Να συζητήσουμε για ένα θέμα. Κύριε, γιατί το λέτε αυτό, δηλαδή η πατριωτική συνείδηση, οι εθνικές πεπιθήσεις, γιατί συνιστούν μόλυνση του περιβάλλοντος. Γιατί δηλαδή βάζετε την ταμπέλα του ακροδεξιού, του φασίστα, του αντιδημοκράτη σε κάθε άνθρωπο. Μα το έχετε κάνει, όχι εσείς προσωπικά. Καμία το έχουν κάνει πολλά στελέχη σας. Εγώ προσωπικά. Όχι εσείς προσωπικά, το σημειώνω. Μαζί όμως. Όχι, δεν έχει σημασία. Δεν μου στερεί όμως αυτό το δικαίωμα να αναφέρομαι σε εκπροσώπους του χώρου σας που κατ' επανάληψη το έχουν κάνει. Εγώ χαίρομαι να διατηρείτε μια αναπόσταση από τέτοιες δηλώσεις. Και σας τιμά ιδιαίτερα. Αλλά από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου λίγο. Γιατί το μολύνουν. Γιατί μου στερείτε το δικαίωμα και μου επιβάλλετε χωρίς να υπάρχει η συνένεση της πλειονότητας, της πλειοψηφίας των ανθρώπων αυτής της χώρας σε μια τέτοια διεθνή συμφωνία η οποία δεσμεύει για πάντα την Ελλάδα στην παραχώρηση ζητημάτων τα οποία κανένας δεν είναι. Όπως. Όπως είναι το όνομα, όπως είναι η εθνότητα, όπως είναι η γλώσσα. Κύριε Κωνσταντινίδη, ακούστε λίγο. Για να μιλάμε επί της ουσίας, γιατί μας ακούει ο κόσμος και ελπίζω και αρκετός κόσμος, γιατί αυτή η συζήτηση πρέπει να επανέλθει. Πρώτον, το όνομα δεν το επιβάλλει αυτή η κυβέρνηση, το όνομα το έκανε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, το αποδέχτηκε το 1993. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Με ποιον τρόπο το αποδέχτηκε, στο πλαίσιο. Κύριε Μουμουλίδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα και ας είμαστε, όπως λέτε και εσείς, συγκεκριμένοι. Και ας είμαστε συγκεκριμένοι. Έτσι. Και σαφείς, χωρίς να κάνουμε ειδικές. Τέλος πάντων, ερμηνείες των γεγονότων, προσωπικές, ατομικές. Με ποιον τρόπο, σας ρωτώ, το αποδέχτηκε. Με ποιον τρόπο. Βεβαίως. Υπήρξε κάποια συμφωνία. Εάν δεν έφευγε. Αφήστε τα εάν. Υπήρξε κάποια συμφωνία. Κοιτάξτε. Που δέσμευε τη χώρα. Προφανώς υπήρχε μια πρώτη συζήτηση και ήταν στην ατζέντα. Πολλές συζητήσεις εξελίχθηκαν. Κοιτάξτε, υπήρξε κάποτε, κάποια κατάληξη, κάποια συμφωνία. Κύριε Κωνσταντινίδη, λοιπόν, παρακαλώ. Ακούστε, τι πιστεύω. Να αποφορτήσω λίγο την. Όχι, δεν αποφορτήσουμε. Δεν θέλω να φύγουμε από το θέμα. Ανήκω, το κόμμα μου μάλλον, ανήκει
στην κατηγορία των ευρωπαϊκών κομμάτων που πιστεύουν ότι πρέπει σημαντικά εθνικά ζητήματα να κλείνουν τον κύκλο τους. Κατά τη γνώμη μου, το σκοπιανό ή μακεδονικό, για πολλούς λόγους και για λόγους εθνικής ισχύος, θα πρέπει να ολοκληρώσει μέσα από διάλογο τον κύκλο του. Δεν φαντάζομαι στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία έρθει ως κυβέρνηση και δεν έχει ολοκληρωθεί το μακεδονικό, το σκοπιανό, από την παρούσα κυβέρνηση, δεν θα το προχωρήσει. Για να μην είμαστε υποκριτές. Είναι περίπου έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν. Υπάρχει δέσμευση που λέει ότι δεν την ψηφίζω, αλλά αν όμως είναι κυρωμένη από τη Βουλή, στην επόμενη, εάν κυρωθεί, μα μίλησε για την άλλη. Θα την αποδεχτεί. Και για να δώσω μια απάντηση. Να μείνουμε στην ουσία. Λοιπόν, παρακαλώ. Να δώσω μια απάντηση σε αυτό που είπατε. Ότι εσείς δεσμεύεστε και ανήκετε σε ένα φόρο. Κύριε Κωνσταντινίδη, επιτρέψτε μου, για τεχνικούς λόγους θα κάνουμε ένα διάλειμμα σε αυτήν τη φάση. Ναι, αλλά θέλω να μου δώσετε την ευκαιρία να απαντήσω αυτό το ζήτημα. Μιλούμε πια για το σκοπιανό. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Επανήλθαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στις αυτοψίες. Στην κουβέντα μας οι κύριοι Θέμης Μουμουλίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, επίσης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Στάθης Κωνσταντινίδης. Από το πρώτο μέρος σας αφήσαμε σε εξέλιξη η κουβέντα για το Σκοπιανό και για την ονομασία των βόρειων γειτόνων μας και τα όσα προέκυψαν ως πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων, αλλά όχι μόνο των κομμάτων, για το θέμα αυτό. Πού είχαμε μείνει, κύριε Μαυρίδη. Έλεγα κύριε Μαυρίδη, με συγχωρείτε. Ελάτε, ολοκληρώστε για να ακούσουμε και τον κύριο Μαυρίδη. Ότι όλοι επιθυμούμε τις καλές σχέσεις και τις σχέσεις καλής γειτονίας με τα άλλα κράτη. Φυσικά πολύ περισσότερο με τους όμορους, με τις όμορες χώρες. Από εκεί πέρα όμως όχι με κάθε τρόπο, όχι με κάθε κόστος. Αυτό που έγινε συνιστούσε μια... Λέτε δηλαδή ότι μια παρέτηση, το κλείνει μια παρέτηση από, με κάθε από κόστος, θέσεις, ακόμη ναι, και βεβαίως, με βεβαίως. Κόστος για τα εθνικά συμφέροντα. Με παρέτηση, ναι, με παρέτηση από τα εθνικά δικαιώματα και τα εθνικά συμφέροντα, ναι. Με εκχώρηση ζητημάτων που δεν είχαν τεθεί. Με συγχωρείτε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, φυσικά και είμαι νομικός. Φυσικά πείτε μας λοιπόν τα σημεία που διαφωνείτε. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη. Ότι διαφωνούμε και με το όνομα, διαφωνούμε και με την εθνικότητα, διαφωνούμε και με τη γλώσσα. Μπράβο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πείτε μας εσείς, υπήρχαν τελικά στη γείτονα χώρα και στο θεσμικό της πλαίσιο και στα συνταγματικά της και άλλα κείμενα νομοθετικά. Υπήρχαν τελικά αλλητρωτικές διαθέσεις, τάσεις. Προφανώς, ασύνταγμα. Ναι, αλλά μέχρι σήμερα, μέχρι πρότινος, ναι, εσείς και οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και ο Υπουργός των Εξωτερικών το αρνείτε αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχουν αλλητρωτικές. Ότι υπήρχαν. Βεβαίως. Μα τι λέτε. Μα βεβαίως και όχι, το αρνείτε. Όχι, όχι, ναι, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Υπερασπιζόσασταν αυτή την εξέλιξη εδώ και δεκαετίες. Ωραία, πείτε την άποψή σας. Βέβαια, θα την πω την άποψή μου. Να μιλήσω κι εγώ τότε. Λοιπόν, υπερασπιζόσασταν αυτή την εξέλιξη και αν θέλετε ήταν το μοναδικό στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση αποδείχθηκε συνεπής σε σχέση με τις αρχικές του θέσεις και προχωρήσατε σε αυτή τη συμφωνία παρετούμενοι και εκχωρώντας τελικά εθνικά ζητήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Είπατε προηγουμένως ότι ανήκετε σε ένα κόμμα το οποίο θέλει την επίλυση των ζητημάτων και των διαφορών με τις άλλες χώρες, αλλά αυτό γίνεται χωρίς τη συμφωνία, χωρίς την αποδοχή της τεράστιας πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν θα είναι βιώσιμη αυτή η συμφωνία. Γιατί παράγει δεσμεύσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε, ακόμα και αν δεσμευόμαστε από ένα συμβατικό κείμενο. Διότι δεν τυχάνουν τις αποδοχές του κόσμου. Και από ό,τι φάνηκε, κύριε Μαυρίδη, υπάρχουν σοβαρότατες ενστάσεις και στην γείτονα χώρα. Ενσωματώνουν ακριβώς τις εθνικιστικές διαθέσεις και εκφράζονται και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που είναι υπέρμαχος. Εγώ θέλω τον Πρωθυπουργό ενώ τον κύριο Ζάεφ που ήταν υπέρμαχος της συμφωνίας. Ακριβώς αυτό το τελευταίο που λέει ο κ. Κωνσταντινίδης, ότι οι κατά καιρούς δηλώσεις, ίσως για επικοινωνιακούς λόγους, για το εσωτερικό της χώρας του, δεν ξέρω για ποιους λόγους, ο κ. Ζάεφ ουσιαστικά τραβά το χαλί της συμφωνίας. Ωραία. Επειδή ακούσα
ένα ολοκληρωμένο πεντάλεπτο τον κύριο Κωνσταντινίδη. Επιτρέψτε μου σε δύο λεπτά να πω τη δική μου άποψη που νομίζω ότι είναι πρώτον. Πέντε. Δεν θέλω να σας αντικήσω. Αν πέντε λεπτά μιλήσει ο κύριος Κωνσταντινίδης, για το ρυθμό της συζήτησης. Και επειδή είστε και κυβερνητικός βουλευτής περισσότερο από εγώ. Εγώ από επαγγελματική διαστροφή πιστεύω πάρα πολύ στο ρυθμό για να μπορεί ο θεατής να παρακολουθεί. Ας μην κάνουμε μονολόγους. Λοιπόν, καταρχάς, το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ανοίξει εδώ και 27 χρόνια, ήρθαν σε εκκρεμότητα και κατά την εκτίμησή μας έπρεπε να κλείσει. Όπως γνωρίζουμε, 144-145 χώρες σε όλο τον πλανήτη αναγνωρίζουν τη γείτονα χώρα με μοναδικό όνομα το Μακεδονία. Στη συνέχεια λοιπόν, αυτό που καταφέρνει αυτή η συμφωνία, και εδώ είναι το ζητούμενο, είναι να κατέβει στην κοινωνία το πολιτικό προσωπικό και να κάνει ένα διάλογο, αλλά και η κοινωνία να ενημερωθεί. Είναι λοιπόν μια συμφωνία που περιλαμβάνει την δέσμευση, τη ρητή ομολογία των γειτόνων μας, δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική Μακεδονία, με το Μέγα Αλέξανδρο και με την ελληνική ιστορία, με τον ελληνικό πολιτισμό. Ότι η γλώσσα τους είναι σλάβικης καταγωγής των Μακεδόνων. Ο Μέγας Αλέξανδρος αναφέρεται συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, το μακεδονικό σύμβολο ή ο Μέγας Αλέξανδρος μας ανήκουν, είναι δικά μας. Η γλώσσα λοιπόν είναι σλάβικης καταγωγής. Από εκεί και πέρα υπάρχει η ρητή διατύπωση ότι δεν υπάρχουν μειονότητες. Και ερχόμαστε τώρα με όλα αυτά, κατεβαίνουμε και κάνουμε φανατικές διαδηλώσεις. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει σε μένα ότι είμαι το ίδιο πατριώτης όπως και εσείς ή όπως οποιοδήποτε. Λοιπόν, η συμφωνία είναι μια συμφωνία που όπως τελικά θα εξελιχθεί και όπως θα ψηφιστεί και από την Βουλή της γείτονος χώρας και από την Ελληνική Βουλή, όπως τελικά θα διατυπωθεί, διότι η Ελλάδα θα επαναδιατυπώσει δύο θέσεις, αυτό είναι βέβαιο, για την τελική συμφωνία, θα είναι μόνο υπέρ της ελληνικής, υπέρ του μέλλοντος της Ελλάδας. Θα είναι λοιπόν μια ευνοϊκή συμφωνία, η καλύτερη δυνατή συμφωνία. Υπονοείτε ότι θα αλλάξει σε κάποια στιγμή. Υπονοώ, λέω με σαφήνεια ότι υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει ακόμη να διευκρινίσει, το ζήτημα της γλώσσας. Υπό ποια έννοια? Έτσι, με την έννοια ότι πρέπει να διατυπωθεί με έναν τρόπο, υπάρχει μια σημερινή ανακοίνωση που λέει ότι θα πρέπει να διατυπωθεί με έναν σαφέστερο τρόπο. Θα ζητούν διευκρινήσεις. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ζάεφ, ο κύριος Ζάεφ κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να περάσει σε μια κοινωνία τις αλλαγές τις συνταγματικές. Αλλάζουν το σύνταγμά τους οι γειτονές μας. Αλλάζουν το όνομά τους. Αλλάζουν μια σειρά από στοιχεία. Αυτό λοιπόν δεν συνέβαινε. Σήμερα που μιλάμε, οι άνθρωποι αυτοί είναι Μακεδόνες. Όλος ο πλανήτης τους θεωρείται Μακεδόνες. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να τους ονομάζει ο πλανήτης Βόρειο Μακεδόνες, είναι ένα ζήτημα δικής μας αντίληψης. Δικής μας αντίληψης. Δικής μας αντίληψης, βεβαίως. Δηλαδή το γεγονός ότι είχαν υιοθετήσει για τους εαυτούς. Το ότι τους αναγνωρίζουν άπαντες πλήν των Ευρωπαίων Μακεδόνων. Τελικά αυτό ακριβώς δεν αποδεικνύεται σήμερα. Αν θέλετε κλειστά σύνορα, κύριε Κωνσταντινίδη, εμείς ως Πως κυβέρνηση θα θέλαμε τα σύνορα για πολλούς λόγους. Ιδεολογικά πολλούς λοιπόν, λόγους. Ιδεολογικά να το ολοκληρώσω λίγο. Μάλλον ο χώρος σας πρεσβεύει τα κλειστά σύνορα. Όχι, και όχι, ο χώρος ο φιλελεύθερος, ο χώρος μας, τουλάχιστον η δική μου ιδεολογία, δεν ξέρω, είναι διεθνιστική κάποια και έχει να κάνει με τα οπωσδήποτε ανοιχτά σύνορα. Μια λοιπόν, προσωπική ιδεολογία, χώρος της αριστεράς, από την οποία προέρχεται βάλτε, το 3% λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον βάλτε, δεν εξέφραζε λοιπόν, αυτό. Έτσι. Κύριε Κωνσταντινίδη, τώρα, σε ό,τι αφορά. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Να μιλάμε με διάλογο, αλλά όχι ταυτόχρονα, γιατί μάλλον δεν θα μας αφήσει. Να ολοκληρώσω, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτά που λέω εγώ είναι καινούργια για το κοινό. Αυτά που λέτε εσείς τα ξέρει το κοινό. Ποια είναι τα καινούργια? Είναι η διαστρέβλωση της συμφωνίας όπως την χρησιμοποιεί ένα κομμάτι του πολιτικού προσωπικού. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Σας παραπέμπω μόνο στη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου. Είναι μια σαφέστατη θέση.
Για τι, λέει ότι είναι κατά τη συμφωνία. Είναι κατά τη συμφωνία. Ήταν αναγνωρισμένη η κατά τη συμφωνία ω Μακεδόνε. Κύριε Μουλίδη, απαντήστε σε αυτό. Ότι στην εξέλιξη και στην πρόοδο αυτή τη χώρα εμεί κρατούσαμε το κλειδί. Δεν και το κρατούσαμε το κλειδί όχι από εγωισμό και όχι από εθνικισμό. Είμαστε μια περιοχή. Αλλά γιατί ομολογημένα αυτό το κράτο στο σκληρό θεσμικό του πυρήνα είχε συμπεριλάβει αλυτρωτικές προβλέψεις. Κύριε Κωνσταντινίδη. Είχε συμπεριλάβει αλυτρωτικές προβλέψεις. Κύριε Κωνσταντινίδη. Εάν δεν υπήρχαν αυτές, δεν είχαμε κανέναν λόγο. Σας παρακαλώ. Δεν δικαιούστε. Μα λέτε. Δεν δικαιούστε. Λέτε ότι τους είχε αναγνωρίσει όλος ο κόσμος. Κύριε Κωνσταντινίδη, ακούστε λίγο. Εμένα δεν μου αρέσει να μιλώ πάνω στην ώρα που μιλούσα, όμως παρεμβαίνετε για να επαναλάβετε. Μισό λεπτό. Για να επαναλάβετε πράγματα τα οποία επαναλαμβάνει το κόμμα σας καθημερινά. Θα πρέπει, είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας. Είστε, σταθεροί, είστε ναι. σταθεροί σε μία σειρά παρερμηνιών. Καμία παρερμηνία. Υπεράσπιση δεν εθνικών ζητημάτων. Δεν λοιπόν, δικαιούστε να μην δηλώνετε δημόσια. Ακούστηκαν και οι δύο απόψεις. Όχι, δεν ακούστηκαν οι απόψεις. Δεν δικαιούμαστε να κρύβουμε από την κοινωνία το ότι αυτή η συμφωνία υποχρεώνει. Ξέρετε καλύτερα από κανέναν. Ξέρω ότι έχω διαβάσει τη δηλαδή συμφωνία. Δηλαδή, διαστρέβλωση. Έχω βεβαίως. Λοιπόν, έχει στρεβλή εντύπωση όταν, η κοινωνία για αυτό που όταν δεν γνωρίζει η κοινωνία ότι οι αλυτρωτικές διατάξεις του Συντάγματος φεύγουν. Υπήρχανε λοιπόν. Βεβαίως υπήρχαν. Μα αυτή είναι η επιτυχία μας. Και τις επαναφέρει είναι, μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο κύριος Ζάεφ. Στις διεθνείς συγχωρείτε λίγο κύριε Μουμουλίδη. Εγώ όταν μιλάει για την... Γιατί για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Μα γιατί λυπάστε. Μπορούμε... Να λυπάστε για αυτό που πάει να συμβεί. Και όχι γιατί ακούτε την αντίθετη άποψη. Θα με αναγκάσετε πολύ ευγενικά να φύγω από τη συζήτηση. Όχι. Θα σας πω γιατί. Θα προσβάλλει την εκπομπή. Δεν επιτρέπω την αιμονή και το φανατισμό. Κανένα φανατισμό. Ελάτε να συνεχίσουμε. Επιμένω ότι παραπληροφορείται, με αλφαγιώτα το παραπληροφορείται, η ελληνική κοινωνία. Επιμένω. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Μπορεί να βγαίνουμε με τόσο φανατισμό στην κοινωνία γιατί πιστεύουμε θα έχουμε όφελος. Όταν λέει εκλογικό. Ο κύριος Ζάεφ ότι θα διδαχθεί ο κύριος Ζάεφ στην Ελλάδα. Διαφωνούμε, ακούστε κύριε Κωνσταντινίδη, καθημερινά η ελληνική κυβέρνηση επικρίνει τον κύριο Ζάεφ. Και σήμερα είπαμε ότι ό,τι δεν είμαστε δεδομένοι να κάνουμε καμία παραχώρηση. Τι σας δείχνει ο κύριος Ζάεφ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η ελληνική κυβέρνηση έχει φέρει μια συμφωνία και την διεκδικεί. Και μάλιστα βελτιωμένη. Άρα αυτή είναι η διαστρεβλώνη. Εάν εσείς θέλετε, εάν θέλετε ως κόμμα να κεφαλαιοποιήσετε πάνω στην διαστρέβλωση της αλήθειας εκλογικό κέρδος, σας λέω ότι δεν θα τρέχετε. Την Παρασκευή. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μια προσβλητική για το κόμμα σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σταματήσουμε να κάνουμε διάλογο. Θα παίρνετε το λόγο. Γιατί παρεκτρέπετε την κουβέντα, μιλάτε ταυτοχρόνως. Να ενσωματώσουμε την αντίδραση. Αυτό το κάνετε. Ούτε την έχουμε υποτιμήσει. Ούτε την έχουμε υποτιμήσει. Κύριε Κωνσταντινίδη. Είναι αυθεντική. Είναι γνήσια. Συνεχίζετε μια χώρα και ζητάτε τα αρέστα. Οδηγήσατε σε αδιέξοδο το ζήτημα με τους γειτόνους μας και ζητάτε τα αρέστα. Μα τι λογική είναι. Βάλτε τελεία. Κύριε. Πάρτα όλα. Βάλτε τελεία. Αυτή είναι η λογική του. Δώστα όλα. Δεν δώσαμε τίποτε. Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές γιατί χάθηκε η κουβέντα. Κάναμε πολιτισμένη συζήτηση και δυστυχώς χάθηκε η κουβέντα. Θα πάρετε το λόγο, αλλά θέλω να κρατήσουμε κάποιους κανόνες. Έχουμε τις πρόσφατες δηλώσεις. Ας γίνει μια παραδοχή. Ότι στη συμφωνία αυτή των Πρεσπών υπάρχουν δεσμεύσεις που αφορούν τη διαδικασία και υπάρχουν και δεσμεύσεις εκατέρωθεν για μετά την κύρωση. Του κύριου Ζάεφ. Αυτό λέτε. Εκατέρωθεν. Αμοιβές. Το ερώτημα κύριε μου είναι αυτό που λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Και γι' αυτό λοιπόν πάνω σε αυτό ρωτάω. Μας προβληματίζει, η τυχόν παραβίαση της είναι πάγεται. Ο εταίρος μας αυτή τη συμφωνία πώς, κύριε να την αθετεί κάπου. Μα το κάνει, το παραδέχεστε εσείς ότι το κάνει. Πώς θα το παραβιάσει όταν θα έχει συμφωνηθεί. Η ελληνική κυβέρνηση είναι σαφέστατη. Δεν υπαναχωρεί από το κείμενο και ζητάει μάλιστα και διευκρινιστική. Ωραία. Κύριε Κωνσταντινίδη, λέει ο κύριος Μουμουλίδης ότι από την υπογραφή και την κύρωση της συμφωνίας
θα προσφεύγουμε στον ΟΗΕ όταν ο κ. Ζάιφ παραβιάζει. Όχι, θα ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι αυτό που λέτε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι αυτό που λέτε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η ίδια η σύμβαση προβλέπει αυτές τις προβλέπει αυτό ακριβώς. Προφανώς αυτό θα κάνει. Η διπλωματία αυτό μπορεί να κάνει. Κοιτάξτε λίγο. Προφανώς και μόνο αυτό μπορεί να κάνει η διπλωματία. Αλλά το ερώτημα είναι εδώ πέρα. Ότι δημιουργούνται de facto και de jure καταστάσεις, τις οποίες μετά δεν μπορούμε να ανατρέψουμε. Μα λέει η κυβέρνηση. Οι δηλώσεις του κυρίου Ζάεφ είναι de facto και de jure. Με συγχωρείτε λίγο. Όχι, de jure είναι από την υπογραφή της σύμβασης, κύριε. Ωραία. Από εκεί πέρα και από την κύρωσή της. Δεν έχει τελειώσει. Και πώς ανατρέπονται αυτές. Ακούστηκαν οι αποτελέσματα αυτή τη συμφωνία. Εφόσον υπάρχει παραβίαση ουσιώδης. Κύριε Μαυρίδη, μου επιτρέπετε. Δεν μπορεί να υπάρχει. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Σήμερα μπορεί ο κύριος Ζάεφ να λέει ότι υπάρχει μειονότητα στην Αύριο Ελλάδα. Μπορεί να το λέει. Όχι, δεν μπορεί να γιατί το λέει. Γιατί από πού απογορεύεται. Διότι θα το έχει υπογράψει ήδη. Και αν το έχει υπογράψει ο εκάστοτε Ζάεφ, είμαστε κυρίαρχη χώρα. Τι δικαιώματα θα είναι μια διεθνή να προσφύγουμε στον ΟΗΕ. Είμαστε κυρίαρχη χώρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε γιατί προφανώς αυτή η συζήτηση θα έρθει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα υπάρχει κουβέντα και στο δημόσιο διάλογο. Αρκεί να μην είναι αργά. Να πάμε λίγο γρήγορα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος στο θέμα και στα όσα γίνονται. Αργά με 40 χρόνια διακυβέρνηση από δύο κόμματα που ποτέ δεν χώρα. Είναι αργά. Και πατήσαμε σε τρία χρόνια. Θα είναι αργά μακάρι, γιατί. Μακάρι γιατί να συζητούμε και να συναποφασίσουμε. Ρυθμίζεται μία εκκρεμότητα. Εκκρεμότητα είναι. Λοιπόν, μία εκκρεμότητα. ΔΕΗ. Η εξωτερική ΔΕΗ, πολιτική. Κύριε, σας παρακαλώ, η εξωτερική πολιτική. Θέλω λίγο στον χρόνο που μας απομένει, γιατί πραγματικά απασχολεί και την τοπική κοινωνία. ΔΕΗ. Φαίνεται ότι το κεφάλαιο με τα ελληνική περίοδος έχει ανοίξει. Και έχει ανοίξει ανεπιστρεπτή. Χαίρομαι που το καταλαβαίνω. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, μάλλον υπάρχει θέμα. Το σίγουρο είναι ότι έχει ανοίξει και το λέω αυτό γιατί έχουμε μια φθήνουσα πορεία και της ύπαρξης της ΔΕΗ στην περιοχή μας με την έννοια ότι κλείνουν εργοστάσια. Θα παραμείνουν ελάχιστες μονάδες στο βάθος χρόνου. Με τα ορυχεία υπάρχει μια διαδικασία. Ήδη ανοίγει η συζήτηση το τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Εσείς κύριε Μουμουλίδη και άλλοι, και όχι μόνο εσείς, προτείνατε και κάποια πράγματα. Ποιοι άλλοι προτείνουν, γιατί... Νομίζω ότι και η περιφέρεια είναι στην κατεύθυνση, μάλιστα έχει... Έχει γίνει και με τον για την μετάβαση βεβαίως κύριε Μουλή γνωρίζετε ότι και η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία και οι ευρωβουλευτές έχουν κάνει σημαντικές παρεμβάσεις στο ζήτημα της μετάβασης στην μεταβατική περίοδο, έτσι. Ακούστε. Ελάτε, τι γίνεται. Λίγο γιατί. Καταρχάς θα πρέπει πάλι να υπενθυμίσω τις θέσεις που είχαμε και ως Περιφερειακή Παράταξη και εγώ προσωπικά για το ζήτημα της μεταλλιγνητικής εποχής. Όταν εγώ μιλούσα το 2014 για μεταλλιγνητική εποχή, διότι κάθε περιοχή μπαίνει στη μεταλλιγνητική της περίοδο ή εποχή, από την πρώτη σκαπάνη, από το πρώτο σκάψιμο, έτσι. Άρα πρέπει να έχει ένα σχέδιο πώς θα ολοκληρώσει αυτό τον κύκλο τον εξορυκτικό της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της περιοχής και πώς αυτό το πράγμα θα παραδίδεται στην κοινωνία συνέχεια. Τότε θυμάμαι ότι γινόταν ολόκληρος πόλεμος για την διατύπωση αυτή. Αυτό έγινε το 2014. Σήμερα όλοι ομολογούμε ότι διανύουμε, όλοι, δεν υπάρχει κανείς που να μην ομολογεί ότι διανύουμε ήδη την μεταλλιγνητική εποχή. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι πάντα πίστευα ότι η ΔΕΗ αντί να είναι εργαλείο ενός πολιτικού προσωπικού, ενός πολιτικού συστήματος της περιοχής που επί 40 χρόνια ανέβαζε, κατέβαζε κυβερνήσεις και πολιτικά πρόσωπα, αυτό το απίστευτο που έγινε, αυτή η λαϊλασία συνειδήσεων που έγινε στην περιοχή, η ΔΕΗ θα μπορούσε να ήταν ένας σύμμαχος της κοινωνίας. Της κοινωνίας συνολικά. Και αυτή ήταν η πρότασή μου. Αυτή ήταν και η πρότασή μου προς τον κύριο Παναγιωτάκη και αυτή ήταν και η πρότασή μου δημόσια πάντα. Ότι αντί να λειτουργώ με τον κοινωνικό αυτοματισμό, ότι και καλά ο εργαζόμενος στη ΔΕΗ είναι προνομιούχος, άρα πρέπει να το φεκίσουμε, έλεγα πάντα ότι η ΔΕΗ θα μπορούσε να δημιουργήσει παράλληλους πυλώνες ανάπτυξης, δεδομένου ότι θα ακολουθούσε έτσι κι αλλιώς φθήνουσα δραστηριότητα. Αυτό συμβαίνει τώρα με τις ανακοινώσεις του κυρίου Παναγιωτάκη για αξιοποίηση εγκαταστάσεων ή για άλλες δραστηριότητες και είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα έπρεπε να έχει αξιοποιήσει η περιοχή εδώ και χρόνια. Η περιοχή μας δεν έχει κανένα σχέδιο. Το πολιτικό προσωπικό της περιοχής, το οποίο κομπορημονεί και επικρίνει, δεν παρέδωσε τίποτε βιώσιμο για την περιοχή την επόμενη μέρα. Και αν θέλετε να αναφερθούμε στο τι, σε ποια εμείς αναφερθήκαμε, σε ποια στοιχεία αναπτυξιακά της περιοχής αναφερθήκαμε, μπορούμε να τα αριθμίσουμε. Ακόμη
Και για το ζήτημα του Πανεπιστημίου, συνθήματα λέγαμε. Σας θυμίζω ότι για περισσότερο από 1,5 χρόνο αναδεικνύω το ζήτημα του Πανεπιστημίου. Από πέρσι τον Αύγουστο, τον Αύγουστο 17, αναδεικνύουμε καθημερινά το ζήτημα του Πανεπιστημίου. Και το Πανεπιστήμιο μας, η συνένωση δηλαδή του ΤΕΗ Πανεπιστημίου, είναι η μόνη που καθυστερεί σε εθνική κλίμακα. Άρα λοιπόν είμαστε μια περιοχή που θα πρέπει να αναζητήσει και τους λόγους που παραμένει καθυλωμένη. Δεν μας φταίει, βλέπετε, η Ήπειρος προχώρησε, η Θεσσαλία προχωρεί. Τι είναι αυτό που μας κάνει να παραμένουμε καθυλωμένοι και τι είναι αυτό το πολύ εγωιστικό που θα πρέπει σε αυτό που προτείνει ο κ. Κωνσταντινίδης ως πολιτικό πρόσωπο της περιοχής, σε αυτό το αναπτυξιακό που προτείνει, εγώ να έρθω, αφού καταλαβαίνω ότι είναι σωστό, να έρθω να το αντιπολιτευτώ ή να θέλω να το αδρανίσω. Αυτή τη λογική δεν την έχω καταλάβει ποτέ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε όχι τις ευθύνες, τις ηθικές, στο πολιτικό προσωπικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι η περιοχή μας χρειάζεται μια βαθιά ανανέωση σε αντιλήψεις, αν θέλετε ακόμη και σε πρόσωπα. Βάλτε μια τελεία. Κύριε Κωνσταντινίδη. Κοιτάξτε, σε αυτές τις παραδοχές δεν μπορώ να διαφωνήσω. Προφανώς και πρέπει να υπάρξει ανανέωση και στα πρόσωπα και στον δημόσιο λόγο και στο διάλογο. Ασφαλώς όμως μας είπε ο κύριος Μουλίδης ότι υπερασπιζόταν την μεταλλινητική εποχή. Αυτό που δεν μας είπε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το γνωρίζει βεβαίως καλά και έχει πληρώσει το τίμημα η περιοχή μας για αυτό το θέμα, γνωρίζει πολύ καλά ότι άλλα πράγματα υπερασπιζόταν για τη ΔΕΗ και για τον τρόπο της μετάβασης από τον χαρακτήρα που είχε μέχρι πρότινος στο νέο μοντέλο που πάει να εφαρμοστεί. Άλλα λοιπόν υποσχόταν και για άλλα δεσμευόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα τοπικά στελέχη του και άλλα καλύτερα να εφαρμόσει σήμερα. Σήμερα η επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλώς δυσμενέστερη θέση και σε ό,τι αφορά την οικονομική της κατάσταση, τα διαθέσιμά της και σε ό,τι αφορά την συμμετοχή του Λιγνίτη στο μείγμα το ενεργειακό της χώρας, βεβαίως και σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της επιχείρησης. Βρισκόμαστε ήδη στην διαδικασία και να θυμηθώ βέβαια και τις δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή όταν η ΔΕΗ περνούσε στο υπερταμείο, όταν δεσμεύονταν ότι αυτό δεν συνιστά μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στην πώληση περιουσιακών της στοιχείων και μονάδων, και ενώ σήμερα ήδη βρισκόμαστε στον Δεκέμβριο του 2018, όπου αναμένονται τα αποτέλεσματα της διαγωνιστικής. Έχει πάρθει μια Με αυτό δεν αλλοιώνεται όμως, προσέξτε λίγο. Παρακαλώ. Με αυτό η διαδικασία των πωλήσεων, της πώλησης μονάδων, δεν αλλοιώνει τον δημόσιο χαρακτήρα, ούτε το πλειοψηφικό πακέτο. Η άλλη, σε καμία προηγούμενη, το ματέωνε. Είπα προηγουμένως, κύριε Μουμουλίδη, ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η μετάβαση στο νέο μοντέλο ήταν ατυχέστατος και στήχησε στην επιχείρηση. Κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή συμφωνήσατε στα προηγούμενα, θα συμφωνήσουμε και σε αυτό που θα πω, ότι η ΔΕΗ επί σειρά δεκαετιών συνδιοικήθηκε με συνδικαλιστές και το πολιτικό προσωπικό της περιοχής. Εάν λοιπόν είχαμε ένα ταλαντούχο πολιτικό προσωπικό της περιοχής, θα είχαμε οδηγήσει την περιοχή, αφού είχαν και τη δυνατότητα συνδιοίκησης. Η χώρα συνδιοίκηθηκε. Πότε? Η χώρα συνδιοίκηθηκε. Όχι. Και τώρα συμβαίνει. Μιλάμε για την περιοχή. Μιλάμε. Αν λοιπόν είχαμε ένα ταλαντούχο. Εγώ λέω. Εγώ λέω. Βεβαίως. Το λέω από το 2014. Δεν το λέω σήμερα. Άρα λοιπόν η ΔΕΗ είχε να αντιμετωπίζει για να επιβιώσει και όλη την παθογένεια ενός πολιτικού συστήματος μιας περιοχής, το οποίο ήθελε να διορίζει. Έτσι. Να όχι μόνο εργαζόμενος, γιατί πείτε ότι αυτό προ-ΑΣΕΠ άντε ήταν και ηθικό, γιατί κάποιος άνθρωπος πρέπει στη δουλειά του. Ήθελε να διορίζει. Ήταν και ο ρόλος του βουλευτή. Να διορίζει. Όχι, δεν είναι αυτός ο ρόλος του βουλευτή. Ήταν, προφανώς, το λέω σε εισαγωγικά, ήταν ο ρόλος του βουλευτή. Υπάρχουν βουλευτές εδώ πέρα που έχουν διορίσει στρατούς. Αυτοί δεν δικάστηκαν ποτέ από τη συνείδηση της κοινωνίας και σήμερα διεκδικούν και ρόλο ακόμη. Ρόλο πολύ ενεργό στην πολιτική ζωή. Εγώ λέω ευθαρσώς και ευθέως ότι η περιοχή χρειάζεται βαθύτατη ανανέωση και σύγκληση σε κοινές προγραμματικές δεσμεύσεις. Ωραία. Δεν μπορεί να έχει επόμενη μέρα
και το μέλλον της περιοχής δεν είναι υπόθεση ούτε ενός βουλευτή, ούτε ενός περιφερειάρχη, ούτε πέντε βουλευτών. Λέω απλά, κύριε Μουμουλίδη, ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή την εξέλιξη της πώλησης περιουσιακών στοιχείων και μονάδων της ΔΕΗ, οδηγείται η επιχείρηση απογυμνωμένη από όλα από το ενεργετικό της, το βασικό της στοιχείο, που είναι η πελατεία της. Όχι, γιατί, κύριε Κωνσταντινίδη. Διότι παραχωρήθηκε άνευ τιμήματος, επειδή δεν ήσασταν, υποτίθεται, διατεθειμένοι να προβείτε, να δώσετε πρόσβαση στους ιδιώτες, τότε μπήκατε στη διαδικασία να εκχωρήσετε το πελατολόγιο της επιχείρησης. Αυτά είναι γνωστά και κοινώς παραδείγματα. Για λόγους ανταγωνισμού. Ναι, αυτό είναι. Βεβαίως. Κοιτάξτε, το 50% των πελατών. Χωρίς τίμημα. Το διεθνές πλαίσιο πάντως στον ενεργειακό τομέα είναι αυτό που οδηγεί πλέον τις εξελίξεις. Και επειδή υπάρχουν πιο δραματικές εξελίξεις με τις κλιματικές συνθήκες, με τις αλλαγές που γίνονται, η περιοχή μας θα πρέπει να είναι έτοιμη. Η κυβέρνηση αυτή, για πρώτη φορά, εμείς δεσμευόμαστε να τηρήσουμε, αλλά κάποιες άλλες χώρες, μεγάλες χώρες, η Κίνα ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν τις τηρούν τις κλιματικές. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχετε δίκιο. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Έτσι, για να δούμε στον παγκόσμιο χάρτη. Βεβαίως, αλλά η Ελλάδα δεν είναι ούτε η Κίνα, δυστυχώς, για την Ελλάδα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι είχε τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε όλοι, έφτασε μέχρι την. Μέχρι τις Ινδίες και μέχρι την Αφρική, έτσι, την Βόρεια Αφρική. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε, επειδή κλείνουμε, επειδή μας βλέπουν ενδεχομένως και κάποιοι κάτοικοι της Ακρινής και έχω έτσι μια ηθική δέσμευση, θέλω να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό, γιατί επειδή αναφερθήκατε, κύριε Μουμουλίδη, και στη συνέντευξη τύπου την πρόσφατη του Προέδρου της ΔΕΗ και υπονοήθηκε από τον κύριο Παναγιωτάκη τροποποίηση του νομικού καθεστώτος για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Θέλω την άποψή σας. Ενδέχεται να πάμε σε αλλαγή του νόμου, δηλαδή να φύγει η όποια ευθύνη της επιχείρησης για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής? Τρία πράγματα, κύριε Μαυρίδη, για να είμαστε. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό το θέμα. Για το κόστος της μετεγκατάστασης. Θέλω να το ακουστεί αυτό. Θα επισημάνω μόνο ότι εν μια ανοιχτή παραμονές εκλογών μπαίνει το ζήτημα της μετεγκατάστασης Ακρινής στο παρελθόν, την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό για την ιστορία. Πάμε τώρα στα δικά μας. Προφανώς η ΔΕΗ βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς θα βρισκόταν σε αυτή. Ο κ. Παναγιωτάκης είπε την άποψή του. Και αυτή έχει να κάνει απολύτως με την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ. Θέση μας τώρα. Δεν υπάρχει όμως να αλλάξει. Να υπάρξει καμία τροπολογία, καμία αλλαγή στο νομικό καθεστώς που ισχύει και αφορά στην Ακρινή. Και όπως γνωρίζετε, και οι τέσσερις βουλευτές έχουμε συμφωνήσει και υπερασπιζόμαστε την μετεγκατάσταση της Ακρινής. Όταν ο πρόεδρος της ΔΕΗ βγαίνει και λέει ότι εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω, εμείς θα πρέπει να διεκδικήσουμε πλέον τα αυτονόητα. Ο κ. Παναγιωτάκης υπερασπίζεται και έτσι θα έπρεπε να κάνει. Την επόμενη μέρα της επιχείρησης που διοικεί. Δεν αδικό τον κύριο Παναγιωτάκη, εγώ ρωτώ τον πολιτικό εκπρόσωπο. Για να μην αρχίζουμε και πυροβολούμε ανθρώπους. Ο κύριος Παναγιωτάκης είπε με ρεαλισμό το ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να δώσει στην περιοχή τα 200 λέμε καθαρά στον κόσμο ότι δεν αλλάζει. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Να μείνει αυτό, κύριε Μαυρίδη. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεσμευμένοι ηθικά και πολιτικά να υπερασπιστούν και να ολοκληρώσω τη μετεγκατάσταση της Ακρινής και, όπως είπα και στην Ακρινή, παρόντων των κομμάτων εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, και εδώ έγινε μια βεβαιασμένη κίνηση, επιτρέψτε μου να πω, από τον κύριο Κασαπίδη, την οποία εγώ επεσήμανα δημόσια. Λέτε για την ερώτηση. Βεβαίως, η ερώτηση που ήταν δική μου πρόταση, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια επίκαιρη ερώτηση, έγινε εσπευσμένα και για λόγους επικοινωνιακούς. Το αποτέλεσμα το είδατε. Εξήγησε έτσι. Πολύ ειδικά ο κύριος Κασαπίδης, κύριε Μουμουλίδη. Μου είναι εξαιρετικά συμπαθής ο κύριος Κασαπίδης. Δεν έχει να κάνει με τη συμπάθεια. Και το γνωρίζει. Όμως στην πολιτική, όταν ένας σε εισαγωγικά αντίπαλος προτείνει κάτι, εγώ πρότεινα ότι μια λύση πίεσης, ένα εργαλείο πίεσης, θα ήταν να υποβάλουμε μια. Επίκαιρη ερώτηση. Επίκαιρη ερώτηση μπορεί να υποβάλει ένας βουλευτής. Την έκανα εγώ την πρόταση. Προηγήθηκε εσπευσμένα την ώρα που πήγαινα εγώ να την καταθέσω. Μάλιστα υπάρχει και ένα.
Αλήθεια σας δικό σας. Εγώ πάντως δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, την ώρα που πήγα να σας προσπέρασα στις διαδρόμους της Βουλής, τι έγινε? Κύριε Κωνσταντινίδη, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς, είναι άλλο μια επίκαιρη ερώτηση που καταδίδεται από ένα κυβερνητικό βουλευτή και άλλο μια επίκαιρη ερώτηση που καταδίδεται από έναν βουλευτή της αντιπολίτευσης. Ως προς τη διατύπωση, κύριε Μουνουλίδη. Όχι προς τη διατύπωση. Ας την υπερασπιζόσασταν, ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό λέω. Γιατί η ένσταση, μα δηλαδή. Την υπερασπιζόμαστε. Είπατε και προηγουμένως είναι, ότι είναι όπλο μεγάλο η επίκαιρη ερώτηση. Αυτά που γίνονται υπέρ της περιοχής, βεβαίως. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας εύχομαι να βρεθείτε στο ελληνικό πολύ. Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ το έμαθα. Θα βρεθείτε, θα κάνει για την ακρινή. Είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο. Άρα λοιπόν, όταν εγώ βγήκα και έκανα μια επίκαιρη ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών για το 24% ΦΠΑ στις συναυλίες, κερδίθηκε αμέσως, διότι ήταν αυτονόητο. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε σε μια άλλη λογική. Για το ΦΠΑ μιλάτε. Για το ΦΠΑ. Μη μου ανοίξετε. Όχι, δεν μου ανοίξετε. Τελειώνω. Για τη ΔΕΗ και την ακρινή. Κύριε Μαυρίδη, με την ακρινή. Υπάρχει σαφέστατη δέσμευση. Ένα, δύο, σαφέστατη δέσμευση και των τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ολοκληρώσουμε. Θα προχωρήσουμε στην μετεγκατάσταση και το σημαντικότερο, επαναφέρω αυτό που είχα πει στην Ακρινή. Η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να προχωρήσει την μετεγκατάσταση της Ακρινής είναι αυτή η κυβέρνηση. Ωραία. Κύριε Κωνσταντινίδη, εσείς στην περίπτωση επιτρέψτε, που δεν είναι η μόνη κυβέρνηση, λίγο, πρέπει να απαντήσω. Θέλω τη δικιά σας πολιτική δέσμευση και ως χώρο και ως πρόσωπο. Αφορά όμως και την ευρύτερη περιοχή η διαδικασία των μετεγκαταστάσεων. Καταρχάς, υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο για την διαδικασία που προβλέπει την διαδικασία και τα διάφορα στάδια. Τρέξτε λίγο, και τα σε διάφορα λεπτά στάδια πρέπει αμέσως, να ολοκληρώσουμε. Και τα διάφορα στάδια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλωτριώσεων και μετεγκαταστάσεως. Εκεί τότε, για κάποιους λόγους που δεν έχουν εξηγηθεί επαρκώς, επαναλήφθηκε αυτή η διαδικασία και αναλήφθηκε μια καινούργια νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ουσιαστικά συντέλεσε στην καθυστέρηση και επέφερε την καθυστέρηση για την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης. Τώρα, επί της ουσίας, εγώ ειλικρινώς δεν το κατάλαβα και με συγχωρείτε αν δεν το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται η ΜΕΝ ΔΕΗ, η οποία θα έπρεπε να αναλάβει ολόκληρο ή μέρος αυτού του κόστους, να αρνείται να το πράξει και από την άλλη η κυβέρνηση, χωρίς την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, να δεσμεύεται δια των βουλευτών της περιοχής ότι θα το ικανοποιήσει αυτό το αίτημα, την υποχρέωση απέναντι στους κατοίκους της περιοχής. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει θέση, θεωρεί αναγκαία και επιβεβλημένη την μετεγκατάσταση, βεβαίως αξιολογώντας τα δεδομένα. Με αυτό το νομικό καθεστώς ή θα αλλάξετε τον νόμο? Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε λίγο τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη. Αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία. Κύριε Μουμουλίδη, 4 χρόνια κυβερνάτε. Κύριε Μουμουλίδη, απολογίστε σήμερα. Εμείς βρήκαμε χάος. Πολιτικά, ναι. Και ευτυχώς υπάρχει ορατό μέλλον. Πραγματικά προκαλέσατε τεράστια καταστροφή. Όχι, κύριε Μουμουλίδη. Τεράστια καταστροφή. Βρήκαμε μια χώρα πτωχευμένη, η οποία σήμερα ελπίζει. Όχι, κύριε Μουμουλίδη. Όχι, κύριε Βαντώνη. Όλοι οι εταίροι αυτοί με του οποίου. Σήμερα, αυτοί τους οποίους σήμερα διαφημίζετε για τις δηλώσεις τους απέναντι στα πεπραγμένα σας. Ποιους σας λένε, ποιους αναφέρεστε? Στους εταίρους της Ευρώπης, οι οποίοι σήμερα σας αναγνωρίζουν κάποια αποτελέσματα οικονομικά. Ποιοι είναι οι εταίροι στην Ευρώπη? Ο Ρέγκλινγκ. Και τι είναι αυτό? Τι είναι, ξέρετε τι σας έχουν πει αυτοί? Ξέρετε ποιο κόστος σας καταλογίζουν για τη χώρα? Ποιο? Τελικά δηλαδή ποιο? 200 δισεκατομμύρια σας καταλογίζουν. Όχι, κύριε Κωνσταντινίδη. Ότι αυτό έχετε προκαλέσει. Ακούστε κάτι. Αυτή τη ζημία έχετε προκαλέσει. Επί της ουσίας, ας μας πει ο κύριος Μουμουλίδης με ποιον τρόπο δεν θα αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο αλλά θα υλοποιηθεί η μετεγκατάσταση. Δύο πράγματα λοιπόν. Δύο πράγματα, μιας και με ρωτάει και έχει ενδιαφέρον. Μην αγχώνεστε, κύριε Μαυρίδη. Είστε σε κρίσιμη ηλικία. Μην αγχώνεστε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Βλέπω το ρολόι. Αφήστε το ρολόι. Και στα 52 μου φάνηκε. Δεν θα πεθάνει το ρολόι με 2 λεπτά. Λοιπόν, πρώτον, εμείς πιστεύουμε σε μια Ευρώπη η οποία πρέπει να αλλάξει θεαματικά, επειδή αναφερθήκατε στο Ρέγκλινγκ. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη των κοινωνιών και των λαών. Δεν τη βλέπουμε και θα αγωνιστούμε για αυτήν και σε ευρωεκλογές. Αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε το 19 για το πλέγμα όλων των εκλογών, εθνικών, αυτοδιοικητικών. Θα έχουμε χρόνο για την ακρή. Για την ακρή, λέω. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αναφερθήκατε στο Ρέγκλινγκ. Η ευρωπαϊκή πολιτική είναι πολιτική. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές είναι πολιτικές τεχνοκρατών και όχι πολιτικών και αφορούν σε αριθμούς και όχι σε ανθρώπους. Και εγώ διαφωνώ και εμείς διαφωνούμε ως κόμμα με αυτό. Αυτό το παλεύουμε μέσα από την Ευρώπη. Αυτή είναι η διαφορά μας με άλλα κόμματα ενδεχομένως αριστερά. Σε ό,τι αφορά την ακρινή, ναι, είμαστε οι μόνοι. Γιατί 4 βουλευτές θα πιέσουμε
Για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, τι. Θα πιέσουν για να ολοκληρωθεί. Για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Με ποιον τρόπο. Κοιτάξτε, ο κύριος Παναγιωτάκης. Από τη ΔΕΗ ή από το κράτος. Ο κύριος Παναγιωτάκης εκπροσωπεί μία μεγάλη ελληνική επιχείρηση. Την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Εμείς θα... εκπροσωπούμε την περιοχή. Επιβάλλεται. Είμαστε λοιπόν από διαφορετική θέση. Πριν τις εκλογές. Άρα κατανοητό. Λοιπόν, κατανοητό. Ναι, προφανώς πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές. Προφανώς πριν τις εκλογές και αυτή είναι θέση και του Υπουργού, Περιβάλλοντος και των τεσσάρων βουλευτών. Δεν μπορεί να κάνουμε πίσω. Ωραία. Άρα λοιπόν, δίκιο έχει ο κ. Παναγιωτάκης στη θέση. Μακάρι του. Να το δούμε. Δίκιο έχουν οι βουλευτές, μόνο που τις αλλαγές νομοθετικές κάνουν οι βουλευτές. Δεν θα υπάρξουν βουλευτές που να στηρίξουν αλλαγή τέτοια. Πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ να ζητήσω και συγγνώμη λίγο για την ένταση, απλά... Απολογούμενος είναι λογικό, κύριε Μπουλίδη. Δεν απολογούμε. Για μια τυχαία περίοδο. Θεωρείτε την ευγένεια, θεωρείτε την ευγένεια, δυναμία και ευγένεια παραμένει ευγένεια και είναι καλό σε αυτό. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί είναι το μέλλον του πολιτικού προσωπικού. Σας την αναγνωρίζω, κύριε Μπουλίδη. Νομίζω ότι κάναμε μια καλή κουβέντα. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την υπομονή σας. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη. Να είστε όλοι καλά.